στα εντολή στους συναρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι ίσως το τελευταίο βήμα μιας οργανωμένης δημοκρατικής πολιτείας, που όμως πρέπει να γίνει εγκαίρως για να μην γίνει μάταιο. Γιατί το χρόνος δεν μετρείται πλέον σε μέρες, αλλά με ώρες. Και απαιτούνται τολμηρές και γρήγορες πρωτοβουλίες. Το κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και να παρεμβαίνει όταν η άσκηση της ατομικής ελευθερίας υπερβαίνει τον συνταγματικό της σκοπό και απειλεί την κοινωνία. Και όταν η ευθύνη του ενός αποδεικνύεται ελλειμματική, τότε θα πρέπει να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Στο όνομα του συλλογικού καλού, λοιπόν, προχωρώ στη σημερινή απόφαση. Για να προστατεύσω την υγεία μας και όλα όσα πετύχαμε μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα. Έχω ήδη ενημερώσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων για την απόφασή μου. Έτσι, από αύριο το πρωί, στον δρόμο θα μπορούν να βρίσκονται μόνο όσοι κινούνται προς και από την εργασία τους. Αν κατευθύνονται για να προδοθευτούν τρόφιμα και φάρμακα, αν επισκέπτονται γιατρό ή πρόσωπο το οποίο χρειάζεται φροντίδα, και όσοι ασκούνται ατομικά ή ένα-δύο ή συνοδεύουν το κατοικίδιό τους. Τέλος, επιτρέπεται η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους όσων βρίσκονται σε αστικά κέντρα. Όποιος κυκλοφορεί θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Και ο λόγος της μετακίνησής του θα πρέπει να βεβαιώνεται. Είτε με έγγραφο του εργοδότη του, αν πρόκειται για μισθωτό, είτε με προσωπική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση ελεύθερο επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου. Έχει ήδη υπάρξει μέρημνα, ώστε με απλό και φιλικό για τον πολίτη τρόπο να μπορεί να λαμβάνεται η σχετική βεβαίωση μέσω διαδικτύου ή με τηλεφωνικό μήνυμα ή ακόμα και να συμπληρώνεται και χειρόγραφα. Τέλος, τον έλεγχο της εφαρμογής του μέτρου αναλαμβάνει η ελληνική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, το λιμενικό και η εθνική αρχή διαφάνειας. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση. Από τους περιορισμούς αυτούς εξαιρούνται προφανώς μέλη της κυβέρνησης και της Βουλής, κρατική λειτουργή και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας, της πολιτικής προστασίας, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Λεπτομέρειες για όλα τα παραπάνω θα παρουσιάσουν σε λίγο οι αρμόδιοι υπουργοί. Συμπατριώτες μου, στην Ιταλία χάνεται δυστυχώς ένας άνθρωπος κάθε 2 λεπτά. Και η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη παντού στον κόσμο. Έχω χρέος, λοιπόν, να μην επιτρέψω να υποστεί μια τέτοια δοκιμασία και η χώρα μας. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να διαλέγουμε ποιος θα ζήσει και ποιος θα χαθεί. Η δική μου επιλογή είναι μόνο μία. Η ζωή και η υγεία των Ελλήνων. Ευχαριστώ τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που κατάλαβαν την απειλή και μένουν στο σπίτι. Ερημώνοντας δρόμους και πλατείες, εξορίζουμε τον κίνδυνο. Και μένοντας στις αιστείες μας, τις μετατρέπουμε σε οχυρά ζωής. Δεν θα αφήσω, ωστόσο, μερικούς επιπόλαιους να υπονομεύσουν την ασφάλεια των πολλών. Και τη λίγη ανεύθυνη μπορούν να βλάψουν χιλιάδες υπεύθυνους. Καθώς, λοιπόν, στη μάχη έρχονται δύσκολες στιγμές, πρέπει να κλείσει κάθε κερκόπορτα στο κακό. Και αυτόν τον στόχο έχει ο περιορισμός της κυκλοφορίας από αύριο. Από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση ενημέρωσε τους πολίτες με ειλικρίνεια. Οργάνωσε κατάλληλα τις ιατρικές δομές της χώρας, προχωρώντας σε προσλήψεις πρόσθετου νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και σε προμήθειες δισεύρετου ιατρικού εξοπλισμού, αναδιάταξε τις υπηρεσίες του δημοσίου. Και μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσε τρεις δέσμες γενναίων μέτρων για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Όλα αυτά κρατώντας παράλληλα απόρθητα τα σύνορά μας και τα σύνορα της Ευρώπης. Το κράτος συνεπώς απέδειξε ότι ήταν και είναι παρόν παντού. Τώρα όμως είναι η ώρα που το ατομικό ταυτίζεται όσο ποτέ με το συλλογικό. Τώρα είναι η ώρα του πολίτη. Ο κορονοϊός δεν ξεχωρίζει σύνορα ή έθνη, εισοδήματα ή κοινωνικές ομάδες. Απειλεί τον άνθρωπο, όποιος και αν είναι, όποιον κατοικεί. Απέναντί του είμαστε όλοι ίσοι. Μόνο που κάποιοι είναι πιο ευάλωτοι. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς μας. Οι συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα. Που και αυτοί πρέπει εν μέσω κρίσης να βρουν καταφύγιο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν σταμάτησαν οι Έλληνες να αρρωσταίνουν και από άλλες ασθένειες. Και πρέπει να μεριμνήσουμε και για αυτούς. Χθες ο καθηγητής κ. Τσιόδρας μίλησε για την ευθύνη των νέων προς τους ηλικιωμένους.
με ένα κόμπο στο λαιμό. Ας γίνει αυτή η συναισθηματική αντίδραση ενός ανθρώπου που σηκώνει τεράστιο βάρος, με καθαρό μυαλό και μοναδική αξιοπρέπεια, κραυγή αφύπνισης. Τώρα είναι η στιγμή να ορθώσουμε όλοι το δικό μας μέτωπο. Να ξαναγράψουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Με πρώτη δέσμευση, να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Καθένας από εμάς να πάψει να γίνεται κρίκος μεταφοράς στο διπλανό του. Συμπολίτες μου, η κυβέρνηση μένει όρθια στο καθήκον, απλώνοντας τη φροντίδα της σε κάθε γωνιά του τόπου μας. Όμως το ξαναπώ, το μεγαλύτερο όπλο κατά του άωρο του εχθρού είναι η προσωπική μας συμπεριφορά. Δεν κυκλοφορούμε χωρίς αιτία. Μένουμε σπίτι. Δεν προσβάλλουμε με τη στάση μας εκείνους που μάχονται νύχτα μέρα στα νοσοκομεία για τη δική μας υγεία. Γιατί η παραμονή στο σπίτι είναι στον πυρήνα της. Ένα εξόχως δημοκρατικό σύνθημα συλλογικής ευθύνης. Δεν είναι περιορισμός, αλλά κατάθεση σεβασμού στο σύνολο. Έτσι θα αποδείξουμε ότι ο κοινωνικός μας ιστός είναι συμπαγής και με συνείδηση και ότι μαζί σηκώνουμε το βάρος της πατρίδας. Θα χρειαστεί να επιστρατεύσουμε όλα τα αποθέματα σθένους και υπομονής για να ξεπεράσουμε την κρίση. Κλείνω με τα λόγια του Αμερικάνου Προέδρου Θεόδωρου Ρούσβελτ, που ταιριάζουν νομίζω σε αυτούς που ήδη μάχονται εναντίον της απειλής και θα κληθούν να κάνουν πολύ περισσότερα τις επόμενες μέρες. Ο έπαινος ανήκει στον άνθρωπο που είναι πραγματικά στην αρένα, με πρόσωπο γεμάτο υδρότα και αίμα, που έχει όμως ενθουσιασμό και αφοσίωση, γιατί ξοδεύει τον εαυτό του σε έναν άξιο σκοπό. Εκ μέρους των Ελληνίδων και των Ελλήνων, τους ευχαριστώ. Και σας καλώ όλους να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας με την καθημερινή μας στάση, καθώς η ατομική επιθυμία υποχωρεί μπροστά στη συλλογική βούληση, η πατρίδα περνά στα χέρια μας. Ελλάδα είμαστε όλοι. Ας την προφυλάξουμε λοιπόν, ώστε να συναντήσουμε το αύριο πιο υγιείς, πιο δυνατή και πιο αισιόδοξη. Δεν κυκλοφορούμε και δίνουμε όλοι ενωμένοι πάνδημη απάντηση στην πανδημία. Κυρίες και κύριοι,